Ελληνικά παραμύθια. Η μαγεμένη κότα. Κάποτε ζούσε ένα μικρό κορίτσι με το όνομα Χέδερ, με τον πατέρα και τη μητέρα της. Η Χέδερ ήταν ένα χαρούμενο και φωτεινό παιδί. Ο πατέρας της, ο σκυλοκόπος, δεν κέρδισε πολλά, αλλά κατάφερνε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στην οικογένεια. Η Χέδερ αγαπούσε να βοηθά τον πατέρα της, γιατί αρκετές φορές της μάθαινε να πολεμά. Έλα, Χέδερ, βάλε λίγη δύναμη ακόμη! Λίγο ακόμα και... σε νικήσω! Έτσι λες, ε! Ένα, δύο, τρία, χα! Δεν έβαλα τα δυνατά μου! Ναι, σίγουρα! Λοιπόν, σε αυτό το δάσος ζούσαν δύο αδελφές νεράιδες, η Φίβη και η Ελέιν. Η Φίβη, η μικρότερη, ήταν πολύ άτακτη και αυτό συχνά ενοχλούσε την αδερφή της. Φίβη, σου έχω πει να μην αγγίζεις τα ξόρκια μου. Νάιτι τέχμαχπέλχ. Ηρέμησε, αδελφούλα. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ωραία. Εάν δεν ακούσεις, θα σε κρατήσω μακριά. Χα! Τι! Όχι! Αλέξε με! Όχι, όχι μέχρι να τελειώσω και να έχω αφαιρέσει τις περισσότερες από τις δυνάμεις σου. Η Φίβη ζητούσε επίμονα από την Ελέιν να την επαναφέρει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, έμεινε να παραπονιέται γκρινιάζοντας. Ήταν απλώς ένα αστείο. Δεν μπορεί να το καταλάβει ότι... τι είναι αυτό? Η Φίβη είδε τη Χέδερ και τον πατέρα της να παλεύουν. Βάου, θα έχει πλάκα, Παράξενο. Κάτι νιώθω να... κάτι να βγαίνει από αυτό το κορίτσι. Θα χάσεις πάλι, Χέδερ. Θα θέλες. Πολύ καλό. Νομίζω ότι τώρα είσαι έτοιμη να νικήσεις οποιοδήποτε τέρας. Πάντα ήμουν έτοιμη. Το νιώθω ξανά. Τι θα μπορούσε. Μια κότα. Η Χέδερ έτρεξε προς τη Φίβη που δεν είχε πλησιάσει ποτέ τόσο κοντά τους ανθρώπους. Κατ-κατ! Είσαι τόσο γλυκούλα! Μπαμπά, μπορώ να την κρατήσω! Όσο θα τη φροντίζεις... γιατί μια κότα τριγυρνά ελεύθερη στο δάσος? Η Χέδερ δεν άκουγε. Ήταν πολύ χαρούμενη με το κατοικίδιό της. Και στη Φίβη άρεσε η προσοχή και έτσι αφέθηκε στην ευγενική φροντίδα του κοριτσιού. Η Χέδερ πήρε τη Φίβη σπίτι, η οποία εντυπωσιάστηκε όταν το είδε. Χέδερ, αγάπη μου, είσαι σπίτι? Μαμά, κόψαμε πολλά ξυλά σήμερα. Αύριο θα μπορούμε να αγοράσουμε τα φαρμακά σου. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Αυτός ο βήχας... δεν είναι τίποτα. Η Φίβη κοίταζε καθώς η Χέδερ προσπαθούσε να διασκεδάσει τη μητέρα της. Τι είναι αυτό? Δεν είναι γαριτωμένη. Μια κότα στο δάσος. Την καημενούλα. Πρέπει να την φροντίσουμε. Η γυναίκα μπήκε μέσα και η Χέδερ ακολούθησε. Η Φίβη ένιωσε πολύ άσχημα και έτσι, όταν έφτασε το βράδυ, αποφάσισε να αλλάξει το σπίτι. Τα ψάθινα κρεβάτια μεταμορφώθηκαν σε μαλακά στρώματα και τα ντουλάπια γέμισαν με τρόφιμα. Ευτυχώς που η Ελέιν μου άφησε λίγη μαγεία. Έφυγε και σύντομα έφτασε στην καλύβα της. Φίβη, πού έχεις πάει? Η Φίβη τα είπε όλα στην αδερφή της και η Ελέιν την κοίταξε με δυσπιστία. Φαίνονται τόσο καλοί άνθρωποι στα αλήθεια.
Φίβη, δεν έπρεπε να πας εκεί. Είναι άνθρωποι και μπορεί να σε χρησιμοποιήσουν αν μάθουν ότι είσαι νεράιδα. Η Φίβη είχε αγαπήσει τη Χέδερ και παρακάλεσε τόσο έντονα που η Ελέιν τελικά συμφώνησε. Θα παραμείνω σαν κότα όταν είμαι κοντά της. Δεν θα αποκαλύφθω. Εντάξει, πρόσεχε. Και έτσι η Ελέιν, χαρούμενη, άρχισε να ζει με την Χέδερ και την επισκέπτονταν κατά διαστήματα. Ένα βράδυ, ο πατέρας της Χέδερ έφυγε για να πουλήσει ξύλα. Μπα, άσε με να έρθω μαζί σου. Λυπάμαι, Χέδερ. Δεν μπορώ όμως να σε πάρω μαζί μου. Γιατί? Αγάπη μου, έχεις ακούσει για τους ανθρώπους στην πόλη που εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς, έτσι? Και κανείς δεν ξέρει πού πήγαν. Μαμά, θα είμαι πολύ προσεκτική. Όχι, γλυκιά μου. Θα πρέπει να μείνει σπίτι. Και με αυτό, η Χέδερ τον είδε να ξεκινά με το καλάθι του για την πόλη. Την επόμενη μέρα, η μαμά της Χέδερ ήταν πολύ άρρωστη, ενώ ο πατέρας της ήταν απασχολημένος με τη φροντίδα της. Μπαμπά, δεν θα πας να πουλήσεις τα... Κοιμάται! Τι λες, Τσίκη, θέλεις να πάμε βόλτα στην πόλη? Μια περιπέτεια με τη Χέδερ! Θα την προστατεύσω από κάθεναν που θα προσπαθήσει να την αγγίξει! Η Χέδερ πήρε το ξύλινο καλάθι και σύντομα έφτασα στην πόλη. Η Χέδερ πέρασε πολύ ωραία πουλώντας καυσόξυλα, αλλά ως υπάκουο κορίτσι αποφάσισε να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι. Έλα, κοτούλα μου. Ω, τι ωραία λίμνη. Μιαου. Ω, α, σε φοβάμαι, νομίζεις. Όχι τόσο δυνατά. Περίμενε. Πού είναι αυτή η Χέδερ? Χέδερ! Χέδερ! Η Χέδερ βυθίστηκε φτάνοντας στον πάτο. Αλλά δεν ήταν πια στη λίμνη. Είχε φτάσει στη θάλασσα. Καλώς ήρθες. Θα είσαι πολύ χρήσιμη με όλη αυτήν την ενέργεια. Ποια είσαι? Είμαι η Βασίλισσα Μπέριλ της Σκοτεινής Θάλασσας και θα σε παγιδεύσω με τον ίδιο τρόπο που παγίδευσα όλους τους άλλους. Τι? Και ξαφνικά η Χέδερ μεταμορφώθηκε σε ένα θαλάσσιο πλάσμα. Μεταφέρθηκε σε μια τεράστια φυλακή όπου υπήρχαν και άλλοι που είχαν επίσης μεταμορφωθεί. Αφήστε με να φύγω! Δεν έχει νόημα. Αν κάνεις κάτι, θα σε τιμωρήσουν. Το ψάρι εξήγησε ότι η βασίλισσα θα χρησιμοποιούσε τις δυνάμεις τους για να δυναμώσει και να καταλάβει την πόλη. Δεν μπορούμε απλά να μείνουμε εδώ. Είμαστε πάρα πολλοί και σίγουρα μπορούμε να βγούμε. Ακούγοντας τα λόγια της Χέδερ, η ελπίδα του ψαριού αναπτυρώθηκε. Ωραία! Ας πέσουμε αυτόν τον τοίχο! Και εντωμεταξύ, η Φίβη ανησυχούσε πολύ. Πού είναι? Ο πατέρας της είπε κάτι για μυστηριώδεις εξαφανίσεις. Τι να κάνω, τι να κάνω, Ελέιν! Η Ελέιν εμφανίστηκε ξαφνικά προς μεγάλη της έκπληξη. Φίβη, γιατί με φώναξες? Δεν θέλω να εμφανίζομαι. Ελέιν, έχασα τη Χέδερ. Δεν ξέρω που μπορεί να... Την αισθάνομαι πάλι! Την αισθάνεσαι! Η Φίβη είπε στην Ελέιν ότι μπορεί να νιώθει τη μαγική άβρα της Χέδερ μερικές φορές. Αλλά ποτέ δεν ήξερε τι ήταν ακριβώς. Θα το δούμε αργότερα. Προς το παρόν, ας τη βρούμε. Α! Τι ήταν αυτό? Ελέιν, τα μάγια σου δεν μοιάνουν. Παράξενο, δεν μου συνέβη τίποτα. Ίσως είναι... εξαιτίας της μορφής που έχεις πάρει. Δεν μπορώ να επέμβω. Τότε θα επέμβω εγώ. Είναι φίλη μου και θέλω να την σώσω.
Η Ελέιν δεν μπορούσε να σταματήσει τη Φίβη και έτσι τη μεταμόρφωσε σε πανίσχυρο ψάρι. Με κοροϊδεύεις! Τα μάγια μου δεν δουλεύουν, αυτό θα γίνει. Θα επικοινωνώ μαζί σου όσο είσαι στο βυθό. Η Φίβη ακολούθησε τη Χέδερ και σύντομα έφτασε στο παλάτι της Μπέριλ, όπου εντόπισε τις μάγισσες. Αυτή είναι η κακιά βασίλισσα Μπέριλ. Πώς μπορούμε να την νικήσουμε? Δεν ξέρω, όμως για την ώρα πήγαινε να βρεις τη Χέδερ. Μείνε μακριά από τις μάγισσες. Η Φίβη κολύμπησε μακριά και σύντομα βρήκε τη Χέδερ. Χέδερ! Κοτούλα, εδώ είσαι και μιλάς. Θα σου τα εξηγήσω όλα αργότερα. Τώρα ας σε βγάλουμε έξω. Γιατί είναι αυτό ραγισμένο? Η Χέδερ εξήγησε ότι όλοι προσπαθούσαν να σπάσουν τη φυλακή, αλλά δεν είχαν πετύχει ποτέ. Εντάξει, μείνε πίσω. Η μαγεία της Φίβης τους απελευθέρωσε όλους που κολύμπησαν με λαχταρά μακριά. Η βασίλισσα Μπέριλ όμως ένιωσε ότι η δύναμή της εξασθενεί. Κάτι δεν πάει καλά. Ας τραπετεύσουμε γρήγορα. Περίμενε! Γιατί είναι αυτό? Σε περίπτωση που χρειαστεί. Η βασίλισσα Μπέριλ και η φρουρή της έφτασαν εκεί και είδαν τη Φίβη και τη Χέδερ να κολυμπούν μακριά. Πιάστε τις! Κολύμπα! Οι φρουροί κυνηγούσαν μανιασμένα τα δύο κορίτσια. Φίβη, είσαι εκεί! Ελέιν! Αδελφούλα, θυμήθηκα κάτι. Υπάρχει μια φήμη ότι ένας τρόπος να σταματήσει η βασίλισσα Μπέριλ είναι να την πετάξουμε στη στεριά. Είναι ανίσχυρη εκεί. Η Φίβη είπε στη Χέδερ ό,τι της είχε πει η Ελέιν. Όμως, πώς θα τη βγάλουμε έξω από το νερό? Χέδερ, κολύμπα μπροστά. Θα αποσπάσω την προσοχή τους. Κοτούλα, όχι! Δεν θα τα καταφέρεις. Κολύμπα! Όχι! Αλλά καθώς τους άγγιξε, τα δύο τέρατα έγιναν χρυσός και βυθίστηκαν αργά στον πάτο. Βάου! Η μαγεία της Ελέιν πραγματικά απογειώθηκε. Βλέποντας το αυτό, η Μπέριλ όρμησε στη Χέδερ. Όχι! Η βασίλισσα ήταν καλή πολεμίστρια, αλλά η Χέδερ ήταν ακόμα καλύτερη. Άρα και αυτή! Όχι! Δεν θα μου ξεφύγεις! Εσύ δεν θα ξεφύγεις! Και με όλη της τη δύναμη, πέταξε τη μάγισσα κατευθείαν στη στεριά. Στεριά! Όχι! Η βασίλισσα Μπέριλ δεν είχε πια δυνάμεις. Το ξόρκι έσπασε και οι άλλοι αγνοούμενοι επέστρεψαν στη στεριά. Η Χέδρ και η Φίβη κολύμπησαν στην ακτή επίσης και οι άνθρωποι πανηγύριζαν και το κατόρθωμά τους. Ο δήμαρχος της πόλης επιβράβευσε τη Χέδερ με χαρά. Φυσικά η Φίβη δεν εμφανίστηκε ποτέ στους άλλους, αλλά αργότερα εξήγησε τα πάντα στη Χέδερ και την οικογένειά της. Λοιπόν, ήσουν ράιδα όλον αυτό τον καιρό? Βάου! Σίγουρα το σπίτι μας έγινε ξαφνικά πανέμορφο! Ευχαριστώ, αγαπητές νεράιδες. Θα σας είμαστε για πάντα ευγνώμονες. Ένα πράγμα δεν κατάλαβα ποτέ. Ποιο ήταν το παράξενο μαγικό συνέστημα που έχω από εσένα? Αυτό ήταν πιθανώς η εσωτερική δύναμη και η ελπίδα που εκπέμπει. Είναι ένας ειδικός τύπος μαγείας. Και πράγματι έτσι ήταν. Γιατί όλοι διαθέτουν εσωτερική δύναμη και ελπίδα. Όταν τα χρησιμοποιούμε για το καλό, τότε είναι που συμβαίνει η πραγματική μαγεία.